αύξηση. Μετά τον Σάλα που προκάλεσε η δήλωση της λοιμοξιολόγου Βάνας Παπαευαγγέλου ότι η έξαρση των κρουσμάτων πιθανόν να οφείλεται στο μάζεμα της ελιάς, κάνοντας ειδική αναφορά στο νησί μας, ο Αχιλλέας Γκίκας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Στέλλα Τερζάκη, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να συσχετίζουν τη συγκομιδή της ελιάς με την αύξηση κρουσμάτων. Υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις που ίσως εμείς δεν γνωρίζουμε? Και εμένα με ξένησε. Δεν έχει συζητηθεί τέτοιο πράγμα στην Επιτροπή μας καθόλου για... και βεβαίως δεν υπάρχουν δεδομένα που να συσχετίζουν τη συγκομιδή της ελιάς που τώρα άρχισε, πότε αν προλάβουμε να τα μαζέψουμε, με την αύξηση των κρουσμάτων στο Ηράκλειο, η οποία δεν είναι και πολύ μεγάλη εδώ που τα λέμε. Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη, ο Αχιλλέας Γκίκας δήλωσε ότι υπάρχει μια σταθερότητα στα κρούσματα, ενώ σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία του νησιού, ανέφερε ότι η χωρητικότητα στις μονάδες ανέρχεται στο 65 με 70%. Έχουμε περίπου για όλη την Κρήτη 6,8 έως 7 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους την ημέρα. 6 με 7 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, 605.000 είναι η Κρήτη, δεν είναι τραγικό νούμερο, είναι περίπου το ίδιο και η Πελοπόννησος και τα Ιόνια νησιά. Πολίτες του Ηρακλείου προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα με τους ίδιους να δηλώνουν ότι νιώθουν ασφαλείς, κάνοντας αναφορά στο καλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το νησί μας σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας μας. Προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Τι να κάνουμε, υπομονή. Πιστεύετε ότι το lockdown θα επεκταθεί, θα πάει μέχρι τα Χριστούγεννα? Προσωπικά πιστεύω ότι θα επεκταθεί κι άλλο από τις 30 του μήνα, αλλά τα Χριστούγεννα πιστεύω ότι θα υπάρξει μια χαλάρωση, ας το πούμε, ένα διάλειμμα λόγω εορτών. Η άποψή μου είναι ότι θα φύγει και ο Δεκέμβριος. Νιώθετε ασφαλείς? Απολύτως. Απόλυτα ασφαλής. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από το πρώτο lockdown. Τώρα είμαστε λίγο πιο χαλαροί, αλλά υπάρχει και αυτό ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Εκμεταλλευόμενοι τις καλές καιρικές συνθήκες, αρκετοί Ηρακλειώτες βγήκαν για σωματική άσκηση και βόλτα με το κατοικίδιό τους στην παραλιακή και στον Κούλε. Λογικό δεν είναι. Δεν μπορεί να κάτσει 24 ώρες άλλο σπίτι του. Αν δεν δουλεύει, δεν μπορεί να κάτσει 24 ώρες και όχι μόνο 24 ώρες, μπορεί να κάτσει. Μία, δύο, τρεις μέρες συνεχόμενες, αρχίζει σιγά σιγά να δυσκολεύεται, θέλει να πάει κάπου. Η λύση του είναι αυτή. Την Παρασκευή είχε πιο πολύ κυκλοφορία από τις προηγούμενες μέρες. Τα μέτρα πρέπει να τα τηρούμε κατά γράμμα. Αυτά είναι τα... Δεν έχουμε άλλο όπλο. Μόνο το όπλο είναι μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Φοράω τη μάσκα, είμαι προστατευμένη. Οπότε λοιπόν με το κατοικίδιο. Είστε αισιόδοξοι ότι θα περάσει αυτό το κύμα? Ναι. Έτσι κι αλλιώς είμαι που είμαι σακατεμένος και έχω τόσα να προβλήματα. Εγώ δεν μπορώ να βάλω μάσκα. Και αν σταματήσω τον δρόμο για έλεγχο, να σας γράψω. Έχω στείλει το μήνυμα ότι έρχομαι και περπατάω. Αυτό. Δηλαδή δεν φτάνει. Για την αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού σε επίπεδο χώρας, ο Αχιλλέας Γκίκας εκτιμά ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα υπάρξει μείωση της καμπύλης, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι το σύστημα υγείας, το οποίο πιέζεται ασφιχτικά, θα καταφέρει να βγει αλόβητο. Λογικά πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να επιπεδώνεται η καμπύλη και να αρχίσει να μειώνεται προοδευτικά. Βδομάδα με τη βδομάδα.